«Η γη τρέμει» του Ernst Erich Knopf. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Ο Πέντρο και ο Ζουάν κουβαλούσαν το βαρύ καζάνι του συσιτίου μέσα από τους διαδρόμους της φυλακής όταν έγινε η πρώτη δόνηση. Ένα ανάλαφρο τρεμούλιασμα πέρασε τους χοντρούς τοίχους και τους έκανε να τρίξουν. Μια ψηλή σκόνη έπεσε από το ταβάνι και για μερικές στιγμές η γη φάνηκε σαν να ξεφεύγει κάτω από τα πόδια των φυλακισμένων. Παράτησαν αμέσως το καζάνι και άλλαξαν ένα γρήγορο βλέμμα συνεννοήσεως που δεν ξέφυγε από το φύλακα, ο οποίος βάδιζε πίσω τους. «Περπατάτε», τους διέταξε με φωνή αυστηρή και απειλητική. Μα οι φυλακισμένοι ούτε σάλεψαν, γιατί την ίδια στιγμή μια δεύτερη δόνηση κλώνησε επικίνδυνα το απέραντο κτίριο. Μες στα κελιά τους οι άλλοι κατάδικοι άρχισαν να ταράζονται, να ουρλιάζουν και να χτυπούν τις γροθιές τους πάνω στις σιδερόφραχτες πόρτες. «Ανοίχτε μας! Αφήστε μας να βγούμε έξω!» Ο Πέντρο είχε σταθεί και άκουγε τις κραυγές τους, ενώ ο Ζουάν είχε ρηχτεί κατά γης. «Σεισμός!» έλεγε στενάζοντας. «Θα πεθάνουμε όλοι!» «Σήκω απάνω!» του φώναξε ο φύλακας. Μα την ίδια στιγμή χλώμιασε, βλέποντας τον Πέντρο να προχωρεί απειλητικός εναντίον του. «Αλτ!» ούρλιαξε και συγχρόνως φέρνοντας το χέρι του στη ζώνη του τράβηξε το ρεβόλβερ του. Ο Πέντρο μαζεύτηκε έτοιμος να χυμίξει. Για μερικές στιγμές ένιωσε ένα παράξενο ήκτο για αυτόν που έπρεπε να σκοτώσει, αυτόν τον άνθρωπο που ορθωνόταν μεταξύ του και της ελευθερίας. Ο φύλακας ύψωσε το όπλο του, μα ο Πέντρο είχε πέσει κιόλας πάνω του γρήγορο σαν αστραπή και στραμπουλώντας του το χέρι του άρπαξε το πιστόλι. Έπειτα το σήκωσε για να πυροβολήσει εναντίον του, μα μετάνιωσε. Το πέταξε και άρπαξε στα χέρια του τον φύλακα. Η πάλη ήταν άνηση και σύντομη. Όταν ο Πέντρο έσφιξε μόλι του τη δύναμη το λαρύγγι του φύλακα, το μυαλό του πήγε στη γυναίκα του που της είχε σφίξει κι αυτής έτσι τον λαιμό πριν από 10 χρόνια. Μα έδιωξε γρήγορα την ανάμνηση αυτή και η γαλήνη του ξαναγύρισε. Μπρος στο πτώμα του φύλακα, ψυχρά, κατάστρωσε το σχέδιο της φυγής. Έβγαλε τη στολή του θύματός του, την πέρασε πάνω από τα ρούχα του καταδίκου, φόρεσε και το κασκέτο του και πήρε τα κλειδιά και το περίστροφο. Όταν τελείωσε, κατάφερε μια γερή κλωτσιά στο Ζουάν, που σωριασμένος, κατά γης και παραλυμένος από τον τρόμο, είχε παρακολουθήσει την πάλη χωρίς να κινηθεί και του φώναξε «Φύγε!», έτοιμος να φύγει και ο ίδιος. Μα την ίδια στιγμή μια τρομερή δόνηση τον έριξε κάτω, ενώ ένα απέσιο τρίξιμο ακουγόταν ολόγυρα. Οι τοίχοι κρεμιζόντουσαν και μια ολόκληρη πτέρυγα της φυλακής είχε καταρρεύσει. Φρικτές οι κραυγές των πληγωμένων αντιχούσαν και πιο φρικτές ακόμα οι κραυγές της οργής των καταδίκων που βρισκόντουσαν κλεισμένοι στα κελιά τους. Ο Πέντρο, που δεν είχε πάθει τίποτα από το σεισμό, συνήλθε αμέσως και άρχισε να τρέχει στο διάδρομο, ανοίγοντας τα κελιά με τα κλειδιά που είχε πάρει από τον φύλακα. «Έξω», τους φώναζε, «έξω, φευγάτε, σωθείτε». Αφού άνοιξε έτσι όλα τα κελιά του διαδρόμου, έτρεξε προς τη σκάλα που ήταν ετοιμόρροπη. Την κατέβηκε ωστόσο και έφτασε στην κεντρική πόρτα, μπροστά στην οποία είχαν συγκεντρωθεί οι απελευθερωμένοι κατάδικοι, προσπαθώντας με μια ανίκανη λύση να την κλονίσουν. Οι φύλακες που είχαν γλιτώσει από το σεισμό και από την οργή των φυλακισμένων είχαν κλειδώσει πίσω τους τη μεγάλη και βαριά πόρτα. Τέλος, οι δυνάμεις των καταδίκων, δεκαπλασιασμένες από το φόβο του θανάτου και από την οργή τους, ενώθηκαν σε μια ίστατη προσπάθεια για να ρίξουν κάτω το εμπόδιο. Και η βαριά πόρτα σωριάστηκε. Τότε το πλήθος των καταδίκων όρμησε σε ένα τρελό τρέξιμο προς το διάστημα και την ελευθερία. «Στο λιμάνι», τους φώναξε ο Πέντρο. Μα αυτό ήταν περιττό, γιατί το ένστικτό τους έδειχνε το δρόμο. Έπρεπε να επωφεληθούν των στιγμών του πανικού για να καταλάβουν ένα καράβι που σε 2 μέρες θα τους μετέφερε σε στερεά γη εξασφαλίζοντάς τους την ελευθερία.
Ο Πέντρο στάθηκε μια στιγμή λαχανιασμένος για να κοιτάξει τους συντρόφους του που έφευγαν με μια άγρια βία. Έβλεπε μακριά την πολιτεία, όπου χωρίς άλλο η καταστροφή θα ήταν τρομερή, γιατί στήλες φωτιάς και καπνού υψωνόντουσαν από παντού. Έβλεπε όσους είχαν σωθεί να στριφογυρίζουν σαν ένας σκοτεινός όγκος μες στους ερυπωμένους δρόμους, έχοντας ένα μόνο σκοπό, να φτάσουν στο λιμάνι. Ο Πέντρο χαμογέλασε περιφρονητικά και άρχισε να τρέχει κι αυτός με όλη τη δύναμη των ποδιών του. Μα σε λίγο πρόσεξε ότι δεν μπορούσε να τρέξει όπως άλλοτε. Η αναπνοή του σφύριζε, τα πόδια του, οι ράχοι του πονούσαν. Του είχαν κλέψει 10 χρόνια της ζωής του, τα καλύτερα. Ο Πέντρο ήταν άλλοτε θαλασσινός. Αγαπούσε τη θάλασσα, την τρικυμία, τον ήλιο, τον ουρανό, τη σκληρή δουλειά, την πάλη, τον κίνδυνο. 10 χρόνια τον είχαν βγάλει από το στοιχείο του. 10 χρόνια κλεισμένος μέσα σε ένα στενό κελί. Δεν θα το είχε πάθει αυτό αν είχε ακούσει τους γερολίκους του καραβιού που του έλεγαν «Ένας θαλασσινός δεν πρέπει να παντρεύεται». Να, εκείνος αγαπούσε τη Μερσεντές και δεν άκουγε τα λόγια τους. Την παντρεύτηκε και έζησε στην αρχή ευτυχισμένος μαζί της. Μα όταν έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι, τα δάκρυά της ήταν ψεύτικα, όπως ψεύτικα ήσαν και τα αγκαλιάσματά της. Κι έπειτα έγινε το ναυάγιο. Πάλεψε 10 ώρες με τα κύματα και τέλος σώθηκε και ξαναγύρισε στην πατρίδα του, όπου δεν τον περίμενε κανείς. Μόλις έφτασε εκεί, έτρεξε βιαστικά στο σπίτι του, ανυπομονώντας να δει τη Μερσεντές, να την σφίξει στην αγκαλιά του. Μα την βρήκε στην αγκαλιά ενός άλλου. Τη Μερσεντές την αγαπούσε τόσο, ώστε δεν ήθελε να τη σκοτώσει. Μα την άκουσε να στενάζει τόσο πικρά για το θάνατο του αγαπημένου της που τρελάθηκε από τη λύσα του. «Δολοφόνε» ήταν η τελευταία κραυγή που βγήκε από το λαρίκι της. Έπειτα πήγε και παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία. Είχε κάνει 10 χρόνια στη φυλακή και ήταν καταδικασμένος να περάσει εκεί και όλη την άλλη ζωή του. Ο Πέντρο προχωρούσε βασανισμένος από τις αναμνήσεις του. Το κεντρικό δρόμο που είχε φτάσει πια, η πορεία γινόταν πιο δύσκολη. Οι επιζώντες έτρεχαν χειρονομώντας, χτυπώντας και σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, χωρίς κανένα σεβασμό για τους πόνους των πληγωμένων και των εγκαταλελειμμένων, ποδοπατώντας τους νεκρούς. Τα περισσότερα από τα σπίτια είχαν καταρρεύσει. Καπνός και φωτιά απλωνόταν παντού. Παιδάκια φώναζαν κλαίγοντας, καλώντας τους γονείς τους. Μητέρες έψαχναν να τα βρουν μέσα στα ερείπια. Η ξαφνική επιδρομή των φυλακισμένων στο κεντρικό δρόμο προκάλεσε νέο πανικό στο ξετρελαμένο πλήθος. «Οι φυλακισμένοι», φώναζαν με τρόμο. «Οι φυλακισμένοι έφυγαν». Οι κατάδικοι εντωμεταξύ προχωρούσαν. Μπορούσε κανείς να τους αναγνωρίσει από τον αριθμό που είχαν στη ράχη της μπλούζας τους και προπάντων από την κτηνοδία με την οποία σκόρπιζαν κτυπήματα δεξιά και αριστερά για να προχωρούν πιο γρήγορα. Μερικοί από αυτούς, λησμονώντας την κρισιμότητα της στιγμής, έμπαιναν στα λιγοστά σπίτια και μαγαζιά που είχαν μείνει ανοιχτά για να τα λαιλατήσουν και ερευνούσαν συστηματικά τις τσέπες των πληγωμένων και των νεκρών. Ο Πέντρο άρχισε να ανησυχεί. Παρόλη την απόλυτη αδιαφορία του για τα θύματα που συναντούσε, του ήταν αδύνατο να προχωρήσει γρηγορότερα μέσα από το πολυτάραχο και απελπισμένο κοινό πλήθος. Αποφάσισε λοιπόν να αποφύγει τον κεντρικό δρόμο και να τον παρακάμψει για να φτάσει στο λιμάνι. Στο λιμάνι, στο καράβι, στην ελευθερία. Γύρω από τις 3 αυτές λέξεις συγκεντρωνόντουσαν όλες του οι επιθυμίες. Μετά τη φρικτή δόνηση που είχε γκρεμίσει τη μια πτέρυγα της φυλακής και το μεγαλύτερο μέρος της πόλεως, ο σεισμός φαίνονταν πως είχε τελειώσει. Ο Πέντρο καταλάβαινε πως έπρεπε να κάνει γρήγορα, γιατί οι κάτοικοι τώρα που θα συνερχόντουσαν από τον δρόμο τους θα προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη και να οργανώσουν ένα δυσόπιτο κυνηγητό κατά των φυγάδων. Ήξερε καλά τι θα πει φυλακή. 10 ολόκληρα χρόνια είχε υποστεί τη φρίκη της. Έπρεπε να ξεφύγει με κάθε θυσία. Με κάθε θυσία έπρεπε να διατηρήσει την ελευθερία του. Έξαφνα
Κάποιος στεναγμός, επίμονος, διαπεραστικός, γεμάτος παράπονο, τον έκανε να σταθεί. Ήταν η στεναγμή μιας γυναίκας, όμοιη με τους στεναγμούς που είχε βγάλει η Μερσεντές τις τελευταίες της στιγμές. Θέλησε να εξακολουθήσει το δρόμο του, μα οι στεναγμοί επέμεναν. Δεν καταλάβαινε αν οι στεναγμοί ζήγωναν ή όχι. Ναι, ζήγωναν και φαινόντουσαν σαν να βγαίνουν από τα ερείπια ενός γκρεμισμένου σπιτιού. Ο Πέντρο, λησμονώντας τον αποκλειστικό σκοπό της τρελής τρεχάλας του, παραμέρισε από το δρόμο του και έτρεξε προς τα ερείπια που άχνηζαν. Βρήκε εκεί μέσα μια γυναίκα που φαινόταν θαμμένη κάτω από τα δοκάρια και τα πεσμένα υλικά. Το βλέμμα της που τον κοίταζε στην αρχή με αγωνία γύρισε κατόπιν γεμάτο τρυφερή ανησυχία σε ένα παιδάκι που το είχε προστατεύσει όσο μπορούσε από τον κίνδυνο των ερειπίων. Θα είχε υποφέρει φρικτά μαρτύρια, γιατί οι κραυγές της μεγάλωναν, ενώ ο Πέντρο, ανοίγοντας βιαστικά δρόμο μέσα από τα συντρίμια, προσπαθούσε να φτάσει τα δυστυχισμένα θύματα και να τα σώσει. Τέλος το κατόρθωσε. Προσπάθησε να σώσει τη γυναίκα. Βγάζοντας μια κραυγή πόνου, εκείνη ξανά πέσε πάλι. Το πόδι της ήταν σπασμένο, δεν μπορούσε να σταθεί όρθια, ούτε να κάνει ένα βήμα. Αντιθέτως, το παιδάκι δεν φαινόταν να είχε πάθει τίποτε. Είχε σηκωθεί και κοίταζε απελπισμένα τη μητέρα του. Έξαφνα, κοίταξε και τον Πέντρο και φώναξε με χαρούμενη φωνή γεμάτη εμπιστοσύνη. «Πατέρα!» Ο Πέντρο αναστατώθηκε και ένα κύμα στοργής τον πλημμύρισε ξαφνικά. Είχε συγκινηθεί από το καθαρό βλέμμα αυτών των φωτεινών ματιών που αναζητούσαν τα δικά του. Ήθελε να φύγει, να σωθεί, να αφήσει μητέρα και παιδί στην τύχη τους, μα δεν μπορούσε. Σήκωσε με δυσκολία τη γυναίκα, την άρπαξε μέσα στα γερά μπράτσα του και άφησε το παιδί να πιαστεί και αυτό από πάνω του. Έπειτα, λυγίζοντας κάτω από το διπλό φορτίο του, ξεκίνησε για την παραλία. Λαχάνιαζε, ίδρωνε, μα έτρεχε, χωρίς να μετανιώνει καθόλου για αυτό που είχε κάνει. Οι άλλοι κατάδικοι δεν φαινόντουσαν πια πουθενά. Είχαν φτάσει, φαίνεται, στο σκοπό τους. Έπειτα από αρκετή ώρα δρόμο, στάθηκε απότομα και απόθεσε το φορτίο του κατά γης. Η γυναίκα, ξυπνώντας ξαφνικά από την άρκη της, τον κοίταξε με τρόμο. Το παιδάκι άρχισε να κλαίει. Ο Πέντρο έμενε αναποφάσιστος. Ήθελε πάλι να φύγει και να τους αφήσει. Μα η γυναίκα έκλεισε πάλι τα μάτια της και ξανάρχισε να στενάζει από τους πόνους. Βιαστικά ο Πέντρο έψαξε τις τσέπες της στολής του φύλακα που είχε σκοτώσει και βρήκε εκεί ένα μπουκαλάκι. Το άνοιξε και έριξε μερικές σταγόνες ρούμι στα χείλη της πληγωμένης. Ξαφνικά είδε τα μάτια της να τον κοιτάζουν με τρόμο και κατάπληξη. Του άρπαξε το μπουκαλάκι σαν να ήταν κάτι δικό της. Μια τρεμούλα πέρασε όλο της το κορμί. Ο Πέντρο σκέφτηκε πως κρύωνε. Μερικά μέτρα τον χώριζαν ακόμα από την παραλία. Μπρος στον πανικό των κατοίκων η μεταμφίεσή του του φαινόταν περιττή. Γι' αυτό δεν δίστασε να βγάλει τη στολή του φύλακα και να τη ρίξει πάνω από τη γυναίκα και το παιδί για να του ζεστάνει. Η γυναίκα ανασηκώθηκε και ψαχούλεψε το ύφασμα με τα χέρια της. Ξαφνικά άρχισε να φωνάζει. «Λουκά, άντρα μου, Λουκά!» Ο Πέντρο κατάλαβε αμέσως. Ο φύλακας που είχε σκοτώσει ήταν ο Λουκάς, ο άντρας της γυναίκας αυτής. «Πού είναι ο Λουκάς, ο άντρας μου?» φώναξε πάλι η γυναίκα. Ο Πέντρο κούνησε το κεφάλι. «Πέθανε», της απάντησε και απόμεινε ακίνητος. Η γυναίκα σωριάστηκε κατά γης. Λίγοι καθυστερημένοι φυγάδες πέρασαν τη στιγμή εκείνη μπροστά τους, αφήνοντάς τους πίσω. Μια άγρια οργή πλημμύρισε τον Πέντρο, καθώς τους είδε να απομακρύνονται. Είχε σταθεί ανόητος που είχε βοηθήσει αυτή τη γυναίκα και είχε σπαταλήσει έτσι το πολύτιμο χρόνο της σωτηρίας του. Έβγαλε από το κεφάλι του το κασκέτο του φύλακα και δίνοντάς το στη γυναίκα της είπε «Ήταν δικό του κι αυτό». Η γυναίκα άρχισε πάλι να φωνάζει, τυλίγοντάς του τα πόδια με τα χέρια της. Το παιδάκι ούρλιαζε από τρόμο. «Δολοφόνε», φώναξε τέλος η γυναίκα. «Δολοφόνε». Τότε ο Πέντρο σαν κυνηγημένος έφυγε. Η παραλία ήταν γεμάτη απελπισμένα πλάσματα που κοιτώντουσαν αμίλητα και ακίνητα κατά γη, σαν να μην ένιωθαν τι γίνεται γύρω τους.
Ο θόρυβος μιας μηχανής έκανε τον Πέντρο που έτρεχε προς το λιμάνι να σηκώσει τα μάτια του. Είδε ένα καράβι που εκείνη τη στιγμή ξεκινούσε, φέρνοντας τους φυγάδες καταδίκους προς την ελευθερία. Δεν τον περίμεναν. Ήταν χαμένος. Η φυλακή για όλη του τη ζωή τον περίμενε. Τότε σοριάστηκε κι αυτός κατά γης. Έκλεισε τα μάτια του και περίμενε να πάνε να τον ξαναπιάσουν.